Δεν θα με χαλάσει αν το πάρει Γιούβε με καλό ποδόσφαιρο. Άντε τώρα το πρόλογο. Ευθέως σου λέω. Εγώ Μπαρτσελόνα. Φίλε Μπαρτσελόνα υποστηρίζω. Και εγώ Μπάρτσα είμαι, ρε. Αλλά... Άκου, αδερφέ, δεν είμαι άρρωστος. Άρρωστος στο γήπεδο είμαι με μια ομάδα και αυτή φοράει μπλε. Και λέγεται Ηρακλής. Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα φάω κανονικά, θα κοιμηθώ κανονικά αν έχω υγεία. Αν το πάρει η Γιουβέντους, μπορώ να δω μια ματσάρα. Μπορώ να δω μια ματσάρα. Μπορεί να κερδίσει η Γιουβέντους 5-0. Που δεν μπορεί. Θα το χαρώ. Εγώ πήρα να σε κάνω μια ερώτηση. Με το ποδόσφαιρο είμαι, φίλε. Μπάρτσα ή Γιούβε, αυτό σε ρώτησα. Ναι, αν το ρωτάς για να ποντάρεις, θα σου πω από μακριά. Όχι, θέλω να δω πόσο κόβει το μυαλό σου ποδοσφαιρικά, έτσι μια ερώτηση. Τώρα ρε φίλε, θες να τα ακούσεις τώρα ή από κοντά. Δηλαδή ρε φίλε, συγγνώμη, από αυτό θα καταλάβεις άμα κόβει το μυαλό του που δεν κόβει. Δηλαδή, θα μας τραλάβει. Έχω ένα βλαμμένο δίπλα μου, πρέπει να έχω και έναν στην γραμμή. Δηλαδή, συγγνώμη για την ερώτηση. Περιμένεις τώρα να σου πει το προγνωστικό του για να δεις άμα κόβει το μυαλό του. Το μυαλό του δεν κόβει ούτε με μαχαίρι να πούμε με το σπαθί του αλυπασά δεν κόβει. Τι να κόψει. Άρα σου δίνει προγνωστικά σωστά. Είναι ένα δύσκολο ματ. Ναι. Είναι ένα ματ πραγματικά που πραγματικά εγώ δεν μπορώ να βρω σκορ προγνωστικό. Γι' αυτό και το ρωτάω. Όποιος μαντέψει ένα τέτοιο τελικό πιστεύω ξέρει αρκετά από μπάλα. Από όποιος μαντέψει, ρε φίλε, άλλο το να μαντέψει ένα προγνωστικό. Και άλλο... Όχι στοιχηματικά. Θέλω να μου πεις, ας πούμε, πώς το βλέπεις το μάτς, ποιος να σηκώνει την κούπα. Πιστεύω θα το σηκώσει η Μπαρτσελόνα. Μπάρτσα, φίλε. Αλλά δεν σ' ακούω σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρος. Τι από ψέματα. Είδε φιλαράκι. Τι να δω, Δεν ρωτώ τι λέει του χρόνου η Super League. Ρε φίλε, εντάξει, κατάλαβες ότι είμαστε βλαμμένοι κανονικοί. Ικανοποιήθηκες. Όχι, ρε και εσύ. Ρωτάω πώς βλέπεις την Ηρακλάδα στη Super League. Αν δεν δω τι θα κάνει, τι να σου πω. Θα σου το πω εγώ, φίλε. Για πες. Το Πάσχα που είναι Απρίλιο τέλει, θα έχει το χοντρό του το δάχτυλο που είναι σαν σουτζουκάκι Σμυρνέικο, θα έχει το κομπιουτεράκι και θα κάνει αφαιρέσεις προσθέσεις αν σωθεί ο Ηρακλής. Τι θες να κάνει, να είναι στην πεντάδα, να είναι υποψήφιος πρωταθλητής, τι. Βλέπω ο Ηρακλής να φυσάει του χρόνου. Να δούμε. Τι έννοιος να φυσάει, βοήθησε με. Να φυσάει, ωραία, θα είναι υγιέστατη ομάδα, διψασμένη για όλα, όπως φυσικά και για την ΑΕΚ ισχύει αυτό.